Η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών που χτύπησε τα ορεινά της Αχαΐας είχε ως αποτέλεσμα οικογένειες που μένουν στον πόση Καλαβρίτων να βρεθούν εγκλωβισμένες στην περιοχή. Έχει πέσει αρκετό χιόνι εδώ στην περιοχή μας, όπως και σε όλο το ορεινή Αχαΐα. Έχει και παγωμένες θερμοκρασίες, επικρατεί πάγος και έχουμε αποκλειστεί. Δεν είναι τόσο το θέμα να έρθει κάποιο μηχάνημα να μας ανοίξει το δρόμο, γιατί ο δρόμος που έρχεται προς το χωριό μας από τον Ιχώρη προς τον Πόση είναι χωματόδρομος. Και αν έρθει εδώ κάποιο μηχάνημα αυτή τη στιγμή θα κάνει ζημιά, γιατί έχουμε ρίξει κάποιο χαλίκι για να μπορούμε να περνάμε τον υπόλοιπο καιρό. Γιατί ο χωματόδρομος έχει λάσπη, έχουμε άλλα προβλήματα τότε. Μετακινούνται τα παιδιά καθημερινά για το σχολείο και θα γίνει περισσότερη ζημιά από ό,τι υπάρχει ήδη αυτή τη στιγμή. Ναι. Περιμένουμε να αλλάξουν οι καιρικές συνθήκες για να απεγκλωβιστούμε. Όπως τονίζουν, ο δρόμος που οδηγεί στον Πόση δεν είναι ασφαλτός, αλλά χωματόδρομος. Όπως αναφέρουν, αν τα μηχανήματα ανοίξουν το δρόμο, η κατάσταση θα γίνει ακόμη χειρότερη στη συνέχεια σε ό,τι έχει να κάνει με την πρόσβασή τους. Εμείς εδώ πέρα είμαστε μόνιμοι κάτοικοι στο χωριό. Το χειμώνα πάντα σίγουρα κάποια στιγμή θα χιονίσει. Δεν είναι πρωτόγνωρα πράγματα αυτά για μας. Φροντίζουμε να έχουμε τα απαραίτητα. Το μόνο θέμα είναι τώρα ότι έχουμε μικρά παιδιά, μη συμβεί κάτι, χρειαζόμαστε το δρόμο να είναι ανοιχτό. Αυτό είναι. Να φτιαχτεί ο δρόμος να είναι άσφαλτο, να περνάει το μηχάνημα, να περάσει αλαφιέρα, να μην δημιουργούνται τα προβλήματα. Γιατί φανταστείτε τώρα ότι ο κύριος Παπαδόπουλος στα σχολεία μας τα άφησε κλειστά εχθές και σήμερα λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας και της καιρικής συνθήκες. Αύριο, αν θα ανοίξουν τα σχολεία, τα δικά μας τα παιδάκια από εδώ δεν θα μπορέσουν να πάνε. Το πρωί, όπως καταλαβαίνετε, έχει ξαστεριά, θα επικρατήσουν πάλι χαμηλές θερμοκρασίες. Και να είναι καλά ο άνθρωπος, κάνει τα δυνατά να έρθει να τα πάρει τα παιδάκια. Έχει αναλάβει, δηλαδή, 2 χρόνια έχει αναλάβει τη μεταφορά των παιδιών μας, που τα προηγούμενα χρόνια την κάναμε μόνοι μας τη μεταφορά για να πάνε τα παιδιά μας στο σχολείο στα Καλάβριστα. Να είναι καλά και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Δεν μας αφήνει έτσι. Κάνει τεράστιες προσπάθειες και να μας απεγκλωβίσει και όλα. Είναι στο πλευρό μας. Απλώς το όλο θέμα είναι ο χωματόδρομος να γίνει άσφαλτο. Αυτά τα 7 χιλιόμετρα να γίνουν άσφαλτο, να μην αποκλεινόμαστε κι εμείς και να μην είμαστε έτσι εγκλωβισμένοι. Πρόκειται για 7 χιλιόμετρα χωματόδρομο, που επί χρόνια οι κάτοικοι ζητούν να πέσει άσφαλτος, αλλά μέχρι σήμερα κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει. Είναι 7 χιλιόμετρα από τον Ιχώρη προς τον Πόση, που αυτά τα χιλιόμετρα, να φανταστείτε, η κόρη μου είναι στην πρώτη γυμνασίου αυτή τη στιγμή. Όταν ξεκίνησε από την πρώτη δημοτικού, είχαμε πρόβλημα με τη μετακίνηση για τα σχολεία με αυτόν τον δρόμο. Και δεν έχει φτιαχτεί ακόμα τίποτα. Το μόνο που έχει γίνει είναι σε συνεργασία με τον κύριο δήμαρχό μας εδώ, τον κύριο Παπαδόπουλο, και με τον κύριο Φαρμάκη, όταν έφυγαν οι παλιοί και ανάλαβαν οι καινούργοι, καλυκόστρωσαν τον δρόμο αυτά τα 7 χιλιόμετρα. Και ο κύριος Παπαδόπουλος έχει αναλάβει τη μεταφορά των παιδιών μας για το σχολείο. Κάτι άλλο δεν έχει αλλάξει. Ναι. Δεν μας φταίει ούτε ο κύριος Παπαδόπουλος που χιονίζει, ούτε όταν βρέχει και έχει λάσπη, τίποτα. Μας φταίει η άσφαλτος που δεν υπάρχει στον δρόμο. Αυτό μας φταίει. Ήμασταν 5 οικογένειες. Οι 3 οικογένειες ήμασταν με μικρά παιδιά. Έχουμε 9 παιδιά αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Και τα άλλα 2 σπίτια είναι ένα σπίτι με ηλικιωμένο και ένα κανονικός άνθρωπος μεσήλικα.